που μπορεί, άμα δημιουργηθεί αυτός ο νέος, ενιαίος φορέας, να παίξει πλέον το ρόλο του πρωταγωνιστή στην πολιτική σκηνή και όχι του κομπάρσου όταν είναι έτσι κατακαιρματισμένος. Για να γίνει αυτό το μεγάλο στίχημα είναι η συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι που θα δώσει ουσιαστικά φτερά σε αυτόν τον νέο φορέα. Πόσο κόσμο περιμένετε να πάει να ψηφίσει? Και, ορίστε. Πόσος κόσμος αναμένεται ότι θα ψηφίσει? Έρχομαι σε αυτό. Γι' αυτό, για να μεγιστοποιήσουμε λοιπόν αυτή την προσέλευση του κόσμου και κυρίως για να δώσουμε και το λόγο σε κοινά τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν ουσιαστικά εμπλακεί. Είχαν αποστασιοποιηθεί και οι Έλληνες του εξωτερικού και οι νέοι και ακόμα και άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να τρέχουν σε εκλογικά τμήματα. Είπαμε για το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το ΠΑΣΟΚ βάζει και τώρα το θέμα της αυτοπρόσωπης παρουσίας, δηλαδή να πάει κάποιος με φυσική παρουσία να πάρει το PIN και μετά να ψηφίσει. Δηλαδή να περάσουμε από μια διαδικασία face control, την οποία εμείς σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι θα ήταν πρακτική και μάλλον θα αποθαρρύνει τον κόσμο από το να συμμετέχει στις διαδικασίες. Δεν πρέπει όμως να είναι αδιάβλητη η διαδικασία. Όχι, έχει σκοπιμότητα αυτό που λέτε, το face control, επειδή μιλήσατε για face control. Θεωρείτε ότι έχει σκοπιμότητα, σε βλέπω, μου πας, παίρνεις τον κωδικό, δεν μου πας, δεν σου δίνω τον κωδικό? Το επιχείρημα που είπαν από την Δυσή, στη συγκεκριμένη πήγε ο κύριος Δρυμιώτης και τους εξήγησε, όπως έχουν εξηγήσει επανειλημμένα και άλλοι, από το ΕΔΕ, το σύστημα ΖΕΟΣ που κάνει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ότι είναι αδιάβλητο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ας το πούμε, πλαστοπροσωπίας κτλ. Γιατί ποιος μου λέει ότι άμα πάει κάποιος να πάρει το PIN, ότι και ο ίδιος θα πάει να ψηφίσει τελικά? Αν δηλαδή, δεν συμφωνήσετε, τι θα γίνει, κύριε Μαυρωτά, αν δεν τα βρείτε? Δεν νομίζω αυτό. Ότι δεν θα τα βρούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο το εγχείρημα που αναγκαστικά θα πρέπει, γιατί από τους 10 υποψήφιους ουσιαστικά μόνο η Δυσή είναι που θέλει να γίνει. Ωραία, είναι κάζους μπέλι για το ποτάμι αυτό? Όλοι οι υπόλοιποι και θέλουν να αποχωρήσει από την κούρσα της διαδοχής. Είναι κάζους μπέλι αυτό και αιτία αποχώρησης? Το θέτουμε θέως το ερώτημα. Ίσως και να είναι. Ίσως και να είναι. Δεν το έχουμε συζητήσει δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν. Θα σαμπόταρε την όλη διαδικασία, δηλαδή τη συμμετοχή στα του όργανα. Κόσμου. Στα όργανα, εντάξει, στην μεσία που είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες του ποταμιού, δηλαδή στην κεντρική επιτροπή, ας το πούμε, του ποταμιού την περασμένη Κυριακή, είχε τεθεί αυτό το θέμα ακόμα και ως κόκκινη γραμμή. Από εκεί πέρα, αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην εποχή με τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια που θα δίνουμε στον παππού και στη γιαγιά για να πηγαίνει να ψηφίσει, τότε δεν μπορούμε να βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε ο προοδευτικός μεσαίος χώρος, ο ανοιχτός νέος χώρος. Ο κ. Θοδωράκης φαντάζομαι είναι στην ίδια κατεύθυνση, ότι εάν και εφόσον δεν προχωρήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία από απόσταση, έτσι, τότε ενδέχεται, μας λέτε, αυτό να σημάνει και μια αποχώρηση από την κούρσα της διαδοχής, αν κατάλαβα καλά. Ενδέχεται. Από την κούρσα της ηγεσίας. Η διαδοχή είναι όταν. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Γιατί δεν πάμε να διαδεχτούμε κάτι. Έχετε δίκιο, σωστό. Εντάξει. Σωστό. Από την κούρσα της ηγεσίας. Θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, γιατί μετά από εκεί πέρα πάμε πάλι στο παιχνίδι, στους μηχανισμούς και όχι στους πολίτες. Εμάς ο σκοπός μας είναι να δώσουμε τον πρώτο λόγο στους πολίτες, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εκλογικό σώμα, στους Έλληνες του εξωτερικού, είπαμε, στους νέους, σε άτομα με αναπηρία, σε όλους αυτούς οι οποίοι απήχαν μέχρι τώρα από τις διαδικασίες. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να λεγόμαστε ένας ανοιχτός προοδευτικός μεσαίος χώρος που φιλοδοξούμε να γίνουμε. Να, ρε. Κύριε Μπάρκα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.